Αργά το απόγευμα μετά τη λίστα των Βρετανών δημοσιεύθηκε και η Αμερικανική λίστα κυρώσεων σε νομικά και φυσικά πρόσωπα. Στην εν λόγω λίστα πέτρα βρίσκονται πρόσωπα και οντότητε που σύμφωνα με τις Αμερικανικές αρχές βοήθησαν στην απόκρυψη του πλούτου Ρώσων ολιγαρχών στους οποίους είχαν επιβληθεί κυρώσεις. Στην περίπτωση που αφορά την Κύπρο δόθηκαν ονόματα ακόμα τεσσάρων εταιριών Πρόκειται για εταιρείε που ασχολούνται με τον τομέα των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών και τον κλάδο τη πληροφορική. Ναι. Η πληροφόρηση και η αλλά και επώνυμε δηλώσει, οφείλουμε να πούμε, αρμοδίων, δημιούργησαν πάντω την εντύπωση ότι η λίστα που θα ανακοινωνόταν σήμερα θα ήταν μεγαλύτερη και μάλιστα θα περιείχε και 38 ονόματα. Πράγματι, Πέτρα, και όπω φαίνεται, δημιουργήθηκε ένα αχρίαστο τόρυβο, ο οποίο ήταν επιζήμιο για τη λειτουργία του παζαριού και τη επιχειρηματική δραστηριότητα. Μάλιστα, ήταν τόση ανησυχία και η αμηχανία που υπήρξαν και τραφηλαγικά γεγονότα μέσα στην ημέρα. Ενώ οι Αμερικανοί Είχαν ανακοινώσει το μεσημέρι λίστα με ονόματα των οποίων είχαν παγώσει τα περιουσιακά στοιχεία στην Αμερική, που ήταν στην πρώτη λίστα. Δημιουργήθηκε η εντύπωση ότι επρόκειτο για την πολυαναμενόμενη δεύτερη λίστα των κυρώσεων. Αυτά δημιουργεί ο πανικό, η αμηχανία, ίσως και η ψιθορολογία που προέρχεται από συγκεκριμένε δεξαμενέ και που θυμίζει και λίγο το μύθο τη κολοβή Αλεπού, που έκανε μόδα το να μην έχουν οι αλεπούδε ουρά. Τέλο πάντων, σε ευχαριστώ πολύ, Έλενα. Το μέγεθο τη αγωνία των τελευταίων 24 ώρων. Διαφέ...